Θέλω να ξεκινήσω με ένα γενικό πολιτικό ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω πώς αισθάνεστε πολιτικά σε αυτή τη συγκυρία που η κυβέρνηση καλείται να λάβει τόσο δυσάρεστα μέτρα στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό, γενικότερα στο οικονομικό μέτωπο. Και αν αυτά τα μέτρα αισθάνεστε ότι μπορεί να αλλοιώνουν και την πολιτική φυσιογνωμία και την παράδοση του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χατζηνικολάου, αισθάνομαι συναισθηματικά δύσκολα, πολιτικά ήσυχος, γιατί πιστεύω ότι εφαρμόζεται μια δεοντολογία για την σωτηρία της χώρας και ιδεολογικά απόλυτα στριμωγμένος. Αυτό θα μου επιτρέψετε λίγο να το εξηγήσω. Παρακαλώ. Είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία της κεντροαριστεράς, ενός χώρου τον οποίο εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση. Συναισθηματικά δύσκολα, γιατί κατανέμονται τα βάρη σε όλους τους Έλληνες. Ίσως η διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά κατανέμονται με μια δικαιότερη κλίμακα, δηλαδή χτυπιούνται πολύ και τα υψηλά εισοδήματα, και όχι μόνο τα μεσαία και τα χαμηλά. Αλλά είναι όμως βάρη που σηκώνουν όλοι οι Έλληνες σε μια δύσκολη συγκυρία. Πολιτικά ήσυχος, γιατί έχουμε αποφασίσει ότι πρώτα απ' όλα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε την χώρα, μια κατάσταση για την οποία δεν ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση καλείται να σκουπίσει λάθη του παρελθόντος. Από τη δημοσκόπηση που είδαμε επιβεβαιώνεται αυτό. Ήταν και το χαμηλότερο ποσοστό. Και να μην ήταν η δημοσκόπηση, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό λέει η λογική, η απλή λογική των πραγμάτων. Είναι μια κυβέρνηση που αισθάνεται μια αδικία στην πλάτη της, με την έννοια ότι καλείται να σκουπίσει, να σβήσει τα λάθη του παρελθόντος και μπροστά σε μια απόλυτη κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων ιδεών στην Ευρώπη, ουσιαστικά να συρθεί σε λύσεις τις οποίες δεν θα τις επέλεγε αν ήταν πιο ομαλές συνθήκες. Όμως...